πόσο σημαντικό είναι ότι οι συμβάσεις είναι πια στη Βουλή για ακύρωση? Είναι σημαντικό, διότι τώρα μπαίνουμε στην τελική γραμμή και η τελική γραμμή από την άποψη του ελληνικού κράτους είναι ότι προχωράνε πια τα πράγματα, έτσι. Δηλαδή θα γίνουν οι έρευνες, αρχίζουν να γίνουν οι έρευνες, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί τι σημαίνει? Σημαίνει ότι σε ορίζοντα 7-8 χρόνων, εάν τα κοιτάσματα αποδειχθούν εκμεταλλεύσιμα παντού, το κέρδος, το οικονομικό, θα είναι πολύ μεγάλο. Από την άποψη των εταιριών τώρα, που είναι η άλλη μεριά, ο συμμετέχων, είναι πολύ σημαντικό. Γιατί μόνο από τη στιγμή που θα βγει το ΦΕΚ, δηλαδή που θα εγκριθούν οι συμβάσεις από τη Βουλή και θα είναι πια νόμος του κράτους, από αυτή τη στιγμή τα λεφτά που ξοδεύουν μπορούν ένα μέρος από αυτά να τα κάνουν απόσβεση, να τα αποσβέσουν όταν θα αρχίσουν να έχουν έσοδα από την παραγωγή μετά από 7, 6, 5, 8 χρόνια. Mm-hmm. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την βιομηχανία, διότι τα έξοδα τα οποία θα έχουν αυτοί, εμείς δεν βάζουμε δεκάρα, θα έχουν για τα επόμενα χρόνια, είναι ένα μίνιμουμ, όπως ανακοινώθηκε το δελτίο τύπου, γύρω στα 140 εκατομμύρια. Αλλά ξέρετε ότι αν οι έρευνες αποδείξουν ότι υπάρχει το ενδιαφέρον που αναμένουμε, μπορείτε να πολλαπλασιάσετε αυτό το κόστος για την ερευνητική περίοδο επί 3 ή ακόμα και επί 4. Δηλαδή είναι μεγάλα τα χρηματικά ποσά οι επενδύσεις οι οποίες θα κάνουν, ελπίζοντας να βγάλουν αέριο και πετρέλαιο, αέριο ιδιαίτερα στα νότια και πετρέλαιο πιθανότατα προς τις βόρειες περιοχές. Και αυτή είναι η κατάσταση. Μιλάμε δηλαδή για μεγάλες επενδύσεις και βέβαια το ελληνικό κράτος, η Ελλάδα, θα υποφεληθεί, διότι σε περίοδο 5, 6, 7 χρόνων των ερευνών θα δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας. Θα δημιουργηθούν δομές αναγκαίες, λιμενικές. Θα πρέπει να γίνουν διευρύνσεις σε προβλήτες. Θα δημιουργηθούν σίγουρα εταιρείες συμβουλευτικές, οι οποίες θα μπορέσουν να κάνουν παραχώρηση εργασιών με κάποιες ειδικότητες, οι οποίες θα έχουν γεννηθεί όλα αυτά τα χρόνια στα πανεπιστήμια, στα πολυτεχνία κτλ. Δηλαδή είναι σημαντικό, αλλά πρέπει να το βλέπουμε σε μια κλίμακα μερικών χρόνων. Δηλαδή καλά θα ήταν να το βλέπουμε σε κλίμακα δεκαετίας, διότι δεν είναι αυτά τα πράγματα από τη μια στην άλλη. Και δεν είναι ότι εάν γίνει μια ανακάλυψη αμέσως θα θεωρήσουμε πολλαπλασιασμό με ευρώ πόσα χρήματα θα μας πέσουν την άλλη χρονιά. Τα πράγματα θα πάνε προοδευτικά, πρώτη, δεύτερη, τρίτη ανακάλυψη, πρώτη, δεύτερη, τρίτη απόφαση για παραγωγή, πρώτη, δεύτερη, τρίτη παραγωγή, αλλά αυτά θα είναι σε κλίμακα ετών. Χαίρομαι που το διευκρινίζετε ότι είναι δεκαετία, αλλά λέτε ότι και μέσα στη δεκαετία αυτή, που πρακτικά δεν θα έχουμε κάτι άμεσα χειροπιαστό, κινείται η αγορά όμως. Κινούνται επαγγελματικά. Ναι, ναι, παρακαλώ. Γιατί είναι σημαντικό και να μην ακούγονται και διάφορα χαζά. Αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα, νομίζω, και δεν κάνω διαφήμιση, 3 ή 4 μικρές εταιρείες από νέα άτομα τα οποία φύγαν από το πανεπιστήμιο, δεν δουλεύουν στο πανεπιστήμιο για να τα παίρνουν και έξω στη βιομηχανία. Φύγαν από το πανεπιστήμιο, έχουν δημιουργήσει εταιρείες συμβουλευτικές και ασχολούνται με την ανάλυση των πετρωμάτων, με τις γεωλογικές δομές στο ύπαιθρο, με τις μετρήσεις γεωμορφολογικές, με τα θέματα τα περιβαλλοντολογικά. Από περιβαλλοντική άποψη, σήμερα υπάρχουν νομίζω 5 εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με αυτά τα θέματα και οι οποίες είναι πάρα πολύ χρήσιμες, δίπλα ή και μαζί ή και χωριστά με ιδιωτικούς ή μη ιδιωτικούς φορείς, οπότε τα πράγματα έχουν αρχίσει να κινούνται. Τώρα σε μια λιμενική εγκατάσταση, για να μην μιλάμε μόνο για αυτούς που έχουν πτυχία, σε μια λιμενική εγκατάσταση δεν θα χρειαστεί να υπάρξει και κόσμος ο οποίος δουλεύει και χειρονακτική εργασία, και βέβαια δεν θα χρειαστούν ηλεκτροσυγκολίτες,
Δεν θα χρειαστούν συμβολιογράφοι για να κάνουν τις απαλωτριώσεις. Είναι χίλια δύο πράγματα τα οποία στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα, όπως λέμε, θα δημιουργηθούν. Mm. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά αυτά πρέπει να τα λέμε και όχι μόνο εμείς οι μικροί ιδέοι. Πρέπει να τα λέει όλος ο κόσμος για να αποστομώνονται και διάφοροι οι οποίοι λένε ότι δεν θα έχουμε δουλειές, ότι θα καταστραφεί το πάνω κτλ. Δεν μου λέτε, κύριε Μπασιά, στη διαδικασία την ερευνητική, γιατί σε αυτή θα μπουν οι πολυεθνικοί κόλωσοι τώρα, δεν έχουμε, ναι. Έτσι, από τη στιγμή που θα χτυπήσουν, θα τρυπήσουν και βρουν, γιατί υπάρχει και περίπτωση, ναι, να μην βρουν, εσείς μας τα έχετε πει, ναι, και βρουν, πότε θεωρούν, ποιο είναι το κριτήριο για να θεωρήσουν ότι είναι εκμεταλλεύσιμο για την παραγωγή το εύρημά, ναι, τους, ποια είναι η ποσότητα δηλαδή. Ναι, ποιες είναι οι ποσότητες. Ναι, ναι. Ήδη από την αρχή υπάρχει μια διαφοροποίηση. Άλλο πράγμα να βρεις αργό και άλλο πράγμα να βρεις αέριο. Mm. Το αέριο είναι, θα έλεγα, περισσότερο οικονομικό, με την έννοια ότι ανεβαίνει η ζήτησή του. Το αέριο θα παίξει πάρα πολύ μαζί με τις ανανεώσιμες πηγές, ενώ το πετρέλαιο θα μειωθεί στην πετροχημία αλλά όχι στην ηλεκτροκίνηση κτλ. Η βασική διαφορά ποια είναι, είναι ότι για το αέριο χρειάζονται μεγάλες υποδομές, οπότε η όγκη πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη. Εάν υπάρχει αργό, είναι πιο εύκολο, γιατί η βιομηχανία για 50-70 χρόνια τώρα εξελίσσεται ιδιαίτερα με το αργό, οπότε τα πράγματα είναι πιο οικονομικά, υπάρχουν πάρα πολλές τεχνολογίες κτλ. Κτλ. Το φυσικό αέριο θα απαιτήσει η όγκη να είναι αρκετά μεγάλη, άρα για τον Νότο, που υποθέτουμε ότι οι πιθανότητες είναι βέβαια αέριο εκεί, πρέπει να είναι το επίπεδο των 500 εκατομμυρίων βαρελιών ισοδύναμων, που σημαίνει, πόσο σημαίνει, 3-3 εκατομμύρια κυβικά πόδια. 3-3 εκατομμύρια κυβικά πόδια. Για να πεις, για να πεις ότι είναι μια εκμεταλλεύσιμη ως εύρημα κατάσταση για την οποία μπορείς να προχωρήσεις. Και μετά πρέπει να βρεθούν διευθύνσεις. Διότι αυτή είναι η κατάσταση στην Κύπρο, αν θέλετε, σε επίπεδο οικονομικό και, πώς το λένε, ανάπτυξης εγκαταστάσεων. Βλέπουμε τα πράγματα αρκετά, με κριτήρια αρκετά αυστηρά. Οπότε λέμε ότι είναι το επίπεδο των 3 TCF με σιγουριά 90%, άρα δεν φτάνουν 3 ανακαλύψεις, χρειάζονται 5, χρειάζονται 6. Και αυτό είναι που συμβαίνει σήμερα στην Κύπρο, ότι συνεχίζουν οι έρευνες για να μπορέσουν να προσθεθούν άλλα 3 κοιτάσματα, θα έλεγα, εκτός από την Αφροδίτη, την Καλυψό και το Γλάφκο, που θα επιτρέψουν στον επενδυτή πια να πει εγώ είμαι η αγορά, από αυτή τη στιγμή οι επενδύσεις που θα κάνω για να αναπτύξω όλες τις υποδομές της μεταφοράς, pipeline ή LNG, οτιδήποτε και να είναι. Χρειάζομαι ένα όγκο, τον όγκο τον έχω τώρα, άρα ξεκινάω να βάζω τα λεφτά για την ανάπτυξη. Άλλο τα λεφτά για την έρευνα, άλλο τα λεφτά για την ανάπτυξη. Για την έρευνα είναι όχι μηδαμινό, αλλά είναι μικρό σχετικά με το χρηματικό ποσό το οποίο θα μπει για την ανάπτυξη. Πολλαπλασιάστε το 10. 5-10. Σωστά. Οπότε για τον Νότο αυτό είναι το κριτήριο. 3 TCF ή 500 εκατομμύρια βαρέλια ισοδύναμο. Πιο βόρεια, επειδή η όγκη είναι μικρότερη, αλλά θα είναι περισσότερες πιθανότητες βέβαια για αργό, η εκμεταλλευσιμότητα, το όριο της καθορίζεται ίσως να χτυπάει στα 150 εκατομμύρια βαρέλια συνολικά για ένα στόχο. Έχετε μια τάξη μεγέθους τι προσωπικό εργάζεται στο ερευνητικό στάδιο και τι προσωπικό θα εργάζεται στο εάν έχουμε στάδιο παραγωγής? Υπάρχει το προσωπικό το οποίο εργάζεται κατευθείαν, δηλαδή έχει απόλυτη, απόλυτη σχέση με την εταιρεία και είναι μέλος της εταιρείας ή της κοινοπραξίας. Σε εξέδρες, ας πούμε.
Αλλά υπάρχει και προσωπικό το οποίο έρχεται από τις εταιρείες service, τις εταιρείες τις ειδικευμένες. Μάλιστα. Και μια μεγάλη εταιρεία και μια μεγάλη κοινοπραξία χρησιμοποιεί ειδικευμένους οι οποίοι είναι προσωπικό άλλων εταιριών. Έτσι είναι στη διεθνή βιομηχανία, διότι δεν μπορεί ακόμα και μία μεγάλη πετρελαϊκή εταιρεία να καλύψει όλους τους τομές, διότι η τεχνολογία είναι τόσο προχωρημένη, οι ειδικότητες είναι τόσο προχωρημένες, που υπάρχουν όχι μόνο κλάδοι, αλλά υπάρχουν εταιρείες οι οποίες αντιπροσωπεύουν τον κλάδο. Και οι οποίες εταιρείες τι κάνουν βέβαια, αναπτύσσουν την τεχνολογία όλο και περισσότερο, διότι αυτό ήταν οι πελάτες τους. Υπάρχει ανταγωνισμός, ευτυχώς δεν υπάρχει μονομία, γιατί αλλιώς θα ήταν μονοπόλιο. Και έτσι όλα τα κριτήρια, αν θέλετε, για να προχωράνε τα πράγματα σωστά και υγιεινά υπάρχουν. Μάλιστα. Άρα μου λέτε ότι εδώ τώρα με βοηθήσατε να αποκωδικοποιήσω ότι ναι, μην πολύ δίνω και βάση σε αυτά που λένε οι Τούρκοι για τις γεωτρήσεις που κάνουν, διότι θα έπρεπε να έχουν καμιά δεκαπενταριά ειδικότητες. Δεν ξέρω αν τις έχουν. Αυτά. Βέβαια. Μα και γι' αυτό, η κίνηση της Κυριακής Δημοκρατίας ήταν πάρα πολύ έξυπνη και λογική. Ναι, ναι. Απαγόρευση και εντάλματα. Άρα κύριε Μπασιά μου, όταν είμαι σε φάση έρευνας χοντρικά, πόσος κόσμος χρειάζεται? Θα έλεγα ότι κατά προσέγγιση. Ναι, να το διαιρέσουμε σε τέσσερις τομείς ή πέντε τομείς ειδικοτήτων, από εταιρείες ειδικευμένες οι οποίες θα υπογράψουν συμβάσεις με τους εντολοδόχους, την κοινοπραξία, την εταιρεία, οι οποίες θα είναι συμβάσεις 6, 12, 24 μηνών. Ένα συνολικό νούμερο ανθρώπων που δουλεύουν σε ένα πλοίο γεώτρησης ή μια εξέδρα γεώτρησης θα ξετερνάει τους 40-50, σε άλλες περιπτώσεις μεγάλες είναι γύρω στα 100 άτομα. Από εκεί και πέρα οι εταιρείες έχουν γύρω στα, θα έλεγα για τέτοια προγράμματα, πάνω από 20 άτομα. Μετά είναι γραφειοκρατικά. Σωστά. Πάνω από 20 άτομα δεν χρειάζονται για ένα πρόγραμμα τέτοιο. Κάθε πρόγραμμα εννοώ. Κάθε πρόγραμμα. Θέλω να μου πει ο κύριος Μπασιάς τώρα, πώς ακούει? Χθες μάθαμε όλοι ότι πήγανε συμβάσεις στη Βουλή. Την ίδια στιγμή, ναι, η πρώτη ανακοίνωση έρχεται από την Greenpeace, το ελληνικό τμήμα. Και λέει, ναι, κάτω τα χέρια από τις ελληνικές θάλασσες, μην καταστρέφετε το μέλλον των επόμενων γενιών. Και μάλιστα πάει στον πυρήνα και λέει, εδώ έχουμε πια με την κλιματική αλλαγή αλλαγή του τρόπου ενεργειακά και της προσέγγισης. Και εμείς λοιπόν πάμε πίσω γενιές και γενιές επιλέγοντας τους δρογονάνθρακες. Είναι περίεργο αυτό που συμβαίνει, διότι υπάρχουν αλήθειες εκεί μέσα, αλλά υπάρχουν πολύ τραβηγμένα πράγματα, διότι έτσι κι αλλιώς το αργό θα μειωθεί. Το πετρέλαιο, η καύση του πετρέλαιου. Αλλά θα χρησιμοποιηθεί για την πετροχημία, θα χρησιμοποιηθεί για χίλια δύο πράγματα, τα οποία όχι μόνο εγώ και εσείς, αλλά και αυτά τα άτομα της ΕΝΤΙΣ και της ΒΒΕΦ εκμεταλλεύονται κάθε μέρα. Να μην σας πω ότι δεν πάει κανένας κολυμπώντας στην Κρήτη. Εκτός αν πάει κάποιος κολυμπώντας στην Κρήτη να μας το πει. Να μην σας πω ότι κανένας δεν πάει σε μια συγκέντρωση για μια μεγάλη συζήτηση κλιματική χωρίς να πάρει το αεροπλάνο. Δεν πιστεύω να πάει με εστιοπλοϊκό και να φύγει τρεις μήνες πριν. Να είμαστε και λίγο σοβαροί. Είναι αναγκαίο να αντιμετωπίσουμε τα θέματα μόλυνσης για την υγεία του κόσμου, όχι για την κλιματική αλλαγή. Κλιματικές αλλαγές υπάρχουν κάθε 100 χρόνια. Για την υγεία του κόσμου, διότι είναι γεγονός ότι η καύση του πετρελαίου δημιουργεί προβλήματα. Αυτό είναι ένα. Να το μειώσουμε, ναι. Γίνεται προσπάθεια να μειωθεί. Όχι μόνο προσπάθεια να μειωθεί σε επίπεδο ευρωπαϊκό, βλέπετε τι directive υπάρχουν, πώς αντιμετωπίζετε αυτά τα θέματα, πώς προωθείτε σιγά σιγά, γιατί σιγά σιγά θα προωθηθεί θα προωθηθούν οι ανανεώσιμες πηγές. Δεν μπορείς από τη μια στιγμή στην άλλη να έχεις ηλεκτρικά αυτοκίνητα παντού, να έχεις αυτοκίνητα, το είπα και άλλη φορά, καμιόνια που κουβαλάνε ντομάτες στον κάμπο της Λάρισσας και να είναι ηλεκτροκίνητα. Αυτά τα πράγματα θα γίνουν σε περίοδο 10, 20, 30 χρόνων.
Και αυτό είναι που έχει προβλεφθεί και από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτά είναι μόνο οι ιδεαλιστές μπορούν να τα βλέπουν έτσι, οι οποίοι δεν έχουν βολεμένοι. Όχι, δεν τα λέτε καλά κύριε Μπασιά. Είναι αλακάρτ. Θα σας πω, είναι αλακάρτ. Εγώ δεν είδα την Greenpeace να βγάλει μια ανακοίνωση για τις παράνομες γεωτρήσεις, και δεν το λέω γεωπολιτικά, των τουρκικών του Ερντογάν, όταν δεν ξέρουμε αν πληρούνται οι όροι ασφαλείας εκεί που τρυπάνε. Μα δεν πληρούνται οι όροι. Μάλιστα. Δεν είδα καμιά ανακοίνωση όμως εκεί. Διότι εάν τηρηθούν οι όροι, κάπου θα πρέπει να υπήρχε ένα σχέδιο περιβαλλοντικής δράσης, το οποίο οποιαδήποτε χώρα το καταθέτει στο Υπουργείο της. Μάλιστα. Γι' αυτό λέω, δεν είδα μια ανακοίνωση, επαναλαμβάνω, όχι γεωπολιτική, να πει ότι εδώ τρυπάνε τη θάλασσα χωρίς όρους περιβαλλοντικούς, αυστηρούς, το ένα και το άλλο. Ούτε καν αυτό. Αλλά εδώ πριν πάνε οι συμβάσεις στη Βουλή, και όταν γίνεται, και εκεί ήθελα να καταλήξω κύριε Μπασιά, όταν γίνεται τέτοια γεωπολιτική αναμπουμπούλα, η Τουρκία διαρκώς εμφανίζει χάρτες και λέει Νοτίος Κρήτης συνορεύω εγώ με τη Λιβύη. Πείτε μου, αυτή η κίνηση της κύρωσης των συμβάσεων δεν μετατρέπει εμάς από θεατές σε παίκτες στην περιοχή? Κοιτάξτε, αυτά δεν είναι θέματα της ΕΔΕΗ και προφανώς, δεν είναι θέματα, αλλά σαν πολίτης πώς το βλέπετε? Είναι θέματα του Υπουργείου Εξωτερικών, είναι θέματα της ΑΜΕ, είναι θέματα της κυβέρνησης. Δεν ούτε μπορώ, θέλω να πάρω θέση, απλώς θα σας έδωσα την άποψή μου για απλά πράγματα, για να διορθώσουμε τη μόλυνση που υπάρχει. Γίνονται σταδιακά, δεν είναι ιδεαλισμός από τη μια μέρα στην άλλη να σταματήσει τα πάντα. Απλό. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να μπω σε αυτές τις συζητήσεις που προωθείτε τώρα, διότι τα έχουμε πει και την άλλη φορά. Είναι ναι παράξενο τη στιγμή που ένας θέλει, σου λέει θα σου φάει ένα κομμάτι από τον Νότο, να λέμε να μην κάνουμε τίποτα. Ας το αφήσουμε, τίποτα άλλο. Για πάμε στο χώρο λοιπόν της ευθύνης σας. Και θέλω να σας ρωτήσω αυτό που ρωτάει πολλοί κόσμος. Επειδή νοτίως μιλάμε για φυσικό αέριο, θα είναι ορατό από τις ακτές οι εξέδρες? Ένα. Δύο. Είναι επικίνδυνο? Τρία. Επειδή εδώ κάποιοι λένε ότι στην Καλιφόρνια τα βάθη είναι μικρά, εδώ τα βάθη είναι μεγάλα. Μήπως ακόμη και τα σεισμικά, σας λέω τι λέει ο κόσμος, ενεργοποιήσουν ρήγματα υποθαλάσσια της καταβύθισης αφρικανικής πλάκας? Δεν είναι δηλαδή 100 και 200 μέτρα, είναι 2 χιλιόμετρα, είναι 3 χιλιόμετρα. Μήπως αλλάζουν? Σας παρακαλώ, επειδή είναι ο χώρος ευθύνης σας, απαντήστε σε αυτά. Ναι. Οι πλάκες είναι υπηρωτικές, είναι ήπειροι ολόκληροι. Τα έχουμε πει και άλλη φορά. Είναι πώς να φανταστεί ότι μια γεωφυσική έρευνα η οποία στέλνει ηχητικά κύματα μέσα από το νερό και διαπερνούν τα πρώτα 5-6 χιλιόμετρα του φλοίου της γης θα δημιουργήσουν έναυσμα για να χτυπηθούν πιο γρήγορα οι υπηρωτικές πλάκες. Τι να σας πω, είναι επιστημονική φαντασία αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Πάμε τώρα σε εξέδρες. Θα είναι ορατές? Σε 100 χιλιόμετρα θα βλέπετε από την ακτή μία εξέδρα η οποία μπορεί να έχει 50 μέτρα ύψος ή 180 μέτρα ύψος. Αν είναι μεγάλη. Ναι. Σε 100 χιλιόμετρα βλέπετε ποια είναι η απόσταση 100 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο που είσαστε. 100 χιλιόμετρα μακριά από το Ηράκλειο. Απαντήσατε. Ποιο νησί θα είναι, πείτε μου. Ποιο νησί, ποιο πάνω στην Αθήνα θα φτάσετε, έτσι πως πάτε. Ναι, ανεβείτε στην Ταράτσα και ψάξτε να βρείτε κανένα νησί, ξέρω, καμιά Σαντορίνη ή τίποτα άλλο. Μάλιστα. Πόσο επικίνδυνο είναι το φυσικό αέριο για το περιβάλλον, το θαλάσσιο περιβάλλον και την ατμόσφαιρα? Το φυσικό αέριο διαλύεται, φεύγει, περνάει μέσα από το νερό σαν φυσαλίδες και φεύγει απάνω. Δεν μπορεί να γίνει κανένα ποσοστό φυσικού αερίου μέσα στο νερό, το οποίο είναι και αλατισμένο. Και να υπήρχαν αυτές οι φυσαλίδες, να σας πω την αλήθεια, τα ψάρια είναι γλέντι. Βάζω στοίχημα ότι οι διάφορες στράτες που ψαρεύουν
πρέπει να ξέρουν περιοχές που άμα οι γεωλόγοι κοιτάξουν θα δουν ότι μπορεί να υπάρχουν διαφυγές φυσικού αερίου από το φλοιό της γης. Και εκεί να κάνουν, εκεί να μαζεύουν πολύ ψάρι, μάλλον. Μπορεί να σας κουράζει η επανάληψη των ερωτημάτων. Δεν θα κουραστώ να τα κάνω, κύριε Μπασιά, όμως. Όσο υπάρχει αυτή η φημολογία, η οποία δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, τώρα που είναι ορατό και σε άλλα θέματα, έτσι γίνεται στην πατρία μας, τώρα που είναι ορατό το ενδεχόμενο, ακούω όλες τις απίστευτες θεωρίες. Εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει να υπάρχει και ανησυχία και προβληματισμός και οικολογική και περιβαλλοντική ευαισθησία. Άλλωστε, μεγάλες πετρελαϊκές, για να τα λέμε όλα, όπως για παράδειγμα στον κόλπο στο Νέο Μεξικό, Τέξας, έχουν προκαλέσει μεγάλες περιβαλλοντικές καταστροφές. Αυτό είναι άλλο όμως, και άλλο να φτάνουμε στο σημείο της υπερβολής να λέμε πράγματα απίστευτα. Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, σε επίπεδο ευρωπαϊκής οδηγίας υπάρχουν πάρα πολλά κριτήρια, πάρα πολλές υποχρεώσεις. Και αυτό είναι το δεύτερο μέρος της οργάνωσης της ΕΔΕΗ, διότι η ομάδα που έχουμε φτιάξει, η οποία έβαλε μπρος για την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις υπεράκτες εγκαταστάσεις, την ασφάλεια υπερακτίων εγκαταστάσεων, έχει προχωρήσει πάρα πολύ και προετοιμαζόμαστε, ενώ δεν είναι για σήμερα, είναι για μετά από 2, 3, 5 χρόνια. Προετοιμαζόμαστε από σήμερα ακριβώς για να μην υπάρχει κανένα ρίσκο ατυχήματος, ή εάν υπάρξει κάποιο ατύχημα, να, οι αντιδράσεις να είναι τόσο γρήγορες που να αποφευχθεί ένα μεγάλο μέρος, ίσως και ολοκληρωτικά, του προβλήματος που θα δημιουργήσει σε επίπεδο μόλυνσης, σε επίπεδο μόλυνσης. Μόλις ατμόσφαιρας δεν είναι το θέμα, θα είναι μόλυνσης θαλάσσιας, αλλά αυτά τα πράγματα, εάν από τώρα είμαστε προετοιμασμένοι, ξέρετε ότι από τώρα κάνουμε ασκήσεις σε επίπεδο με την Νορβηγία, με την Αγγλία, και γίνονται και ασκήσεις στην Ελλάδα. Υπάρχει μια άσκηση ασφάλειας στην Ελευσίνα που θα γίνει δεν ξέρω, τον επόμενο μήνα ή στο πρόσφατο, σε λίγο. Αυτά τα πράγματα γίνονται συνέχεια. Δεν είναι ότι τα αφήνεις και άμα σου συμβεί κάτι θα τρέχεις και θα λες και θα δικαιολογείς. Σωστά. Λέει ένας ακροατής, καλημερίζω τον κύριο Μπασιά και χαίρομαι, λέει, που ακούω υπεύθυνα στοιχεία. Θέλω να τον ρωτήσω, εάν κυρωθεί από τη Βουλή, θα κυρωθεί, όχι αν κυρωθεί, μέσα στις επόμενες μέρες, πόσο γρήγορα ξεκινούν οι έρευνες? Οι έρευνες θα ξεκινήσουν, αυτό που νομίζω το είπαμε στην αρχή, μέσως, διότι οι εταιρείες περιμένουν το νόμο για να μπορέσουν σε επίπεδο νομικο-οικονομικό να ό,τι έξοδο κάνουν να μπορέσει να αποσβεστεί μετά από μερικά χρόνια όταν θα προχωρήσουν στην παραγωγή. Αυτά τα έξοδα από τη στιγμή που νόμιμα έχουν το δικαίωμα στην παραχώρηση, αυτά τα έξοδα μπαίνουν μέσα σε, αν το θέλετε, μια ομάδα έξοδων τα οποία τα λέμε στη διεθνή βιομηχανία και στην Ελλάδα CAPEX, δηλαδή είναι το Capital Expenditure, το οποίο έρχεται πριν από το OPEX που είναι Operations Expenditure. Και αυτό το Capital Expenditure, το CAPEX, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια εταιρεία, μια κοινοπραξία, διότι είναι έξοδα τα οποία μπορούν να αποσβέσουν, όπως εσείς όταν κάνετε για το διαμέρισμά σας, για το σπίτι σας, μια επένδυση η οποία επιτρέπει να μειώσετε το αντίκτυπο της υπερκατανάλωσης ενέργειας, θα μπορέσετε να κάνετε απόσβεση ενός μέρους αυτού για τα επόμενα χρόνια. Ακριβώς με την ίδια λογική, και διότι είναι σημαντικό για τις εταιρείες και αυτούς τους ιδιωτικούς, διότι μιλάμε για πάρα πολλά εκατομμύρια. Οπότε λογικό είναι να περιμένουν πριν αρχίσουν να ξοδεύουν στα αληθινά. Πείτε μου και κάτι τελευταίο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Με την εμπειρία που έχετε, κύριε Μπασιά, δεν είστε ένα τυχαίο πρόσωπο στο χώρο. Και πολλοί λένε ότι η στροφή της ΕΔΕΗ εν πολύ σηματοδοτείται από τη δική σας παρουσία σε αυτήν και των συνεργατών σας. Η Κρήτη τι πρέπει να έχει κατά νου ως περιφέρεια πια
με τους τοπικούς φορείς, με τις κινήσεις, τους πολίτες. Γιατί, ξέρετε, μπορεί τώρα να φαίνεται ένας ορίζοντας δεκαετίας. Αλλά αν υπολογίσω εγώ αυτά που έχουν κατά καιρούς δημοσιευτεί και συστολικά, όχι διαστολικά, αν κάποια στιγμή φτάσουμε είτε στην παραγωγή είτε στο να είμαστε ενεργειακό πέρασμα, μου φαίνεται λιγάκι τρελό στην Κρήτη να μην υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου. Άμα θα υπάρξει έτσι κι αλλιώς οι επενδυτές, έτσι, γιατί θέμα αγοράς είναι όλα αυτά. Οι επενδυτές περιμένουν τη στιγμή που θα πιστοποιηθεί μια ανακάλυψη και ένα πρόγραμμα ανάπτυξης. Από εκεί και πέρα η μεταφορά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για να μεταφέρεις πρέπει να έχεις εγκαταστάσεις. Αυτές οι εγκαταστάσεις μετά είναι αυτές που λέγαμε, οι οποίες θα στοιχήσουν πάρα πολύ. Μία εγκατάσταση LNG, κλασικό, όχι μικρό, κλασικό LNG, δηλαδή υγροποίησης φυσικού αέριου, όχι FSRU όπως στην Αλεξανδρούπολη, υγροποίησης, είναι, το κόστος του είναι περίπου 3 δισεκατομμύρια. Δεν τα βάζει κάποιος έτσι τα 3 δισεκατομμύρια στα καλά καθούμενα. Σωστά. Και να φτιάξεις ένα σταθμό LNG πρέπει κοντά να έχεις το αέριο. Πρέπει να έρθει με pipe, πρέπει να πληρώσεις, να επενδυθεί και κάποιο, να γίνει την επένδυση για το pipe, τον αγωγό ο οποίος θα φέρει στο σταθμό υγροποίησης. Μετά πρέπει να μπορέσεις να βρεις τους trader οι οποίοι θα φέρουν τα καράβια, στα οποία θα φορτώσεις το υγρό αέριο, το υγροποιημένο. Και μετά πρέπει να βρεις αυτούς οι οποίοι θα δεχτούν να κάνουν την επένδυση, γιατί θα είναι άλλοι που θα στήσουν το σταθμό FSRU κάπου αλλού, δηλαδή το σταθμό αποσυμπίεσης όπως στην Αλεξανδρούπολη. Οπότε αυτά είναι προγράμματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει να είσαι σίγουρος ότι για το κάθε κέντρο τους υπάρχει η δυνατότητα να μην χάσουν τα λεφτά τους. Πού ανάγονται όλα αυτά? Στο να υπάρχουν κοιτάσματα εκμεταλλεύσιμα. Άρα στον όγκο. Και για να έρθουμε στο βασικό σας ερώτημα, ναι, η Κρήτη νομίζω ότι εάν γίνει μια πρώτη ανακάλυψη ή ένδειξη ανακάλυψης νότιος, νοτιοδυτικά ή δυτικά της, θα μαζευτούν στην ουρά. Θα κάνουν ουρά οι επενδυτές, διότι η γεωγραφική θέση είναι τόσο σημαντική, γιατί είναι στα πρόθυρα της Δυτικής Ευρώπης, είναι στην άκρη της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από άποψη διοικητική χρειάζεται τι? Χρειάζεται πίστη, χρειάζεται όραμα και δράση, εγρήγορση.